15 χρόνια στην εκπαίδευση, αλλά δεν αγάπησα τα μικρόφωνα. Γι' αυτό τα αποφεύγω. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την απόψινή παρουσία εδώ και την ανταπόκρισή σας. Και σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να αναφέρω ένα στίχο του Στίβ Τζονς, ο οποίος έλεγε «Το να είμαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον άλλο κόσμο δεν έχει σημασία για μένα. Το να πηγαίνω το βράδυ στο κρεβάτι λέγοντας «Έκανα κάτι υπέροχο σήμερα», αυτό είναι που μετράει». Σήμερα λοιπόν όλοι μαζί εδώ κάνουμε κάτι υπέροχο. Ακόμα πιο υπέροχο το κάνει ο σκοπός του. Σας ευχαριστούμε όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά. Ευχαριστούμε το Πνευματικό Κέντρο Χανίων για την παραχώρηση της αίθουσας, την Περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια, το Δήμο Χανίων που πάντα μας στηρίζει, συνοδοιπόρος, βοηθός από την αρχή της ίδρυσης του Συλλόγου. Σε 2 μήνες κλείνουμε τα 20 χρόνια και σε αυτό συμπορευτήκαμε όλοι μαζί. Με αργά βήματα, σταθερά βήματα και πολύ προσεκτικά βήματα. Ευχαριστούμε την ορχήστρα. Την ορχήστρα του τόπου μας, την ορχήστρα των Βάμος, με τα πανέμορφα της ακούσματα. Σας ευχόμαστε να είστε καλά και να απλωθείτε όχι μόνο εκτός Κρήτης, όπως ήδη κάνετε, αλλά και εκτός Ελλάδος κάποια στιγμή. Το Θοδωρή Βουτσικάκη για την ανταπόκρισή του στο κάλεσμα του Νίκου Φραγιαδάκη να πλαισιώσει την απόψινη βραδιά. Τους παρουσιαστές μας, τον Νίκο Μωτάκη και την κυρία Ρόζα Μωτάκη-Κοντεβάκη, η οποία εγώ θα το πω τώρα, μπορεί να με συμφωνεί, αλλά ήταν εκείνη που συνέλαβε πριν 8 μήνες περίπου την ιδέα για την απόψινη εκδήλωση. Την επεξεργάστηκε, την ενορχίστρωσε και σας παρουσιάζομαι απόψε αυτό που θα δείτε. Σας ευχαριστούμε όλους, να είστε καλά, να έχετε υγεία πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, να έχετε φρόσινες ημέρες και πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά, γεμάτη αγάπη, προσφορά και τραγούδια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κυρίες προηγούνται. Ωραία, αρχίζουμε νομίζω. Δεν έχω πρόθεση να αντιδικήσουμε, αρκετά αντιδικούμε στα Κροατήρια. Ακριβώς. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντική είναι. Η εικόνα είναι υπέροχη. Ναι, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά αισθάνεται κανείς πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, ορίζοντας. 2004. Ιδρύεται. Και από τότε, τι να πούμε, ποια νούμερα να πούμε και ποια νούμερα να αφήσουμε πίσω. Να πούμε ότι έχουμε 250 εθελοντές. Να πούμε ότι έχουν ωφεληθεί πάνω από 1.400 ασθενείς. Με διάφορους τρόπους, εκτός από τα εισιτήρια, τον ξενώνα, τους ξενώνες στην Αθήνα. 5 ξενώνες. Και βέβαια οι στόχοι παραμένουν, γιατί ο Σύλλογος εξελίσσεται κάθε φορά. Οπότε ένας ξενώνας παρηγορητικής και ανακουφιστικής αγωγής νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα. Έτσι λένε. Και αν συνεχιστεί και θα γίνει. Αυτή η συμμετοχή από τον κόσμο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το στοίχημα. Το πρωί ήμουνα στο ραδιόφωνο με τον Μάνο τον Σπυριδάκη και με ρώτησε, μα πότε ιδρύθηκε το σωματείο, λέω το 2004, μα είναι 20 χρόνια τώρα και εξακολουθεί και υπάρχει. Γιατί υπάρχει? Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί η αγάπη, Νίκο, είναι περίσταση ανεφόρων. Γιατί δεν παζαρεύει, δεν είναι δούνε λαβήν,
είναι έξοδος, γιατί κάνει το εγώ εσύ. Και η ζωή είναι πειθαρχία, που συνειδητοποιεί προτεραιότητες. Είναι πηγή κοινωνικής αξίας, είναι πολιτισμός, γιατί την καθορίζει η ποιότητα. Άρα λοιπόν η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμη του συλλόγου. Βεβαίως η αγάπη και ο εθελοντισμός. Και όπως είχε πει και μία μεγάλη πρωταθλήτρια του curling, που δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα βέβαια, αλλά στην Καναδά είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αθλήματα, η Σέρι Άντερσον λοιπόν, πολλάξη πρωταθλήτρια και εθελόντρια μεγάλη, είχε πει ότι οι εθελοντές δεν πληρώνονται όχι επειδή δεν το αξίζουν, αλλά επειδή η αξία τους είναι ανεκτίμητη. Μπράβο λοιπόν στους 250 εθελοντές. Κυρίες και κύριοι, θα αναρωτηθείτε γιατί αυτή η εκδήλωση. Μπορεί να σκεφτείτε ότι ο στόχος ήταν η ενίσχυση του ορίζοντα μόνο. Δεν είναι μόνο ο στόχος αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι, και αυτός είναι να γίνει στα Χανιά ακόμα ένα μεγάλο πολιτισμικό γεγονός. Η ορχήστρα των Βάμους, με την Αλεξία Κατσανεβάκη και τον Πρόδρομο Καραδελόγλου, με τον μαέστρο το Θανάση Παπαθανασίου, με τον Νίκο το Φραγκιαδάκη, ο οποίος είναι η κινητήρια δύναμη του συλλόγου, έχουν δώσει δείγματα γραφής. Η ορχήστρα αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και εξαιρετικά καλλιεργημένα άτομα. Και στέκομαι σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Σε μια εποχή του άκρατου ατομικισμού, όπου δίπλα μας είναι κοινό μυστικό, βλέπουμε έντονα φαινόμενα ναρκισισμού. Ερχόμαστε σήμερα, όλοι εσείς και εσείς, και συνηγορούμε όλοι μαζί στο γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να βρίσκεται σε σχέση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να πηγαίνει μόνος του, αλλά άρα ότι πρέπει να αγαπάει. Η αλληλεγγύη δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί τώρα οι εποχές είναι και λίγο περίεργες. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτό τον πρώτο χαιρετισμό με ένα πολύ ωραίο ποίημα της Πολυδούρη, που μιλάει για μια αγάπη ανεκπλήρωτη. Και το φέρνω με αυτό σαν αντίθεση με τη σημερινή σας την αγάπη. Πόσο πολύ. Πόσο πολύ. Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή. Απ' τη ζωή μου πέρασες. Και αλάργεψες και χάθεις. Καθώς τα διαβατάρικα και αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Ποτέ δεν θα το μάθεις. Κι αν δεν προσμένεις να με δεις. Κι αν δεν προσμένεις να με δεις. Κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Εσύ του πρώτου ονείρου μου γλυκύτατη πνοή. Αιώνια θα το τραγουδώ. Αιώνια θα το τραγουδώ. Κι εσύ δεν θα το μάθεις πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή. Όσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you. Ιστορία που λάβε χώρα μια φορά σε μια μεγάλη πολιτεία και ίσως να σας αφορά. Κάποτε ζούσε ένας σοφός που τριγυρνούσε εδώ και εκεί. Είχε για φίλους τα πουλιά και για κρεβάτι όλη τη γη. Μιλούσε για την ανθρωπιά, πως ο καθένας είναι ίσος, πως έχουμε όλοι στην καρδιά και την αγάπη και το μίσος. Κάποιο απόγευμα νωρίς έφτασε σε μια πολιτεία κι είδε παλάτια, ζηλευτά, μα και μεγάλη δυστυχία. Άρχισε τότε να μιλά για το παιδιό την ευτυχία. Σαν και εγώ κοιτούσα μ' απορία. Μέρες πολλές συνέχισε για την αγάπη να τους λέει, για τις αλήθειες της ζωής, τη σωτηρία της ψυχής.
του ζουνε λάθος, κάποιοι αρχίσαν να γελάνε, άλλοι να βρίζουνε με πάθος. Αυτός χωρίς να ξαφνιαστεί, άρχισε να τους πλησιάζει και με μεγάλη σιγουριά μέσα στα μάτια τους κοιτάζει. Θα μείνετε με απορία κι ό,τι αποφασίσετε θα είναι η δικιά σας ιστορία. Κι όπως θα έλεγε κι ο σοφός, με τη σοφία που κατέχει ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δώσει μόνο αυτό που έχει. Yeah.
Θέλω να το ξαναπώ ότι αυτός ο κόσμος που έχει μαζευτεί σήμερα εδώ του αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Βέβαια, επειδή δεν μπορώ εγώ μόνος μου, μήπως να με βοηθήσετε λίγο, νομίζω ότι μας αξίζει. Έχετε πλημμυρίσει το πνευματικό κέντρο με την αγάπη σας, γιατί με αυτό έχετε έρθει σήμερα εδώ και είναι πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και τι λες, ταιριάζει τώρα να πούμε ένα από τα ωραιότερα κείμενα που έχουν γραφτεί, τα ωραιότερα ποιήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας? Τι λες? Νομίζω ότι ταιριάζει πάντα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Θα πενθώ πάντα, μ' ακούς, για σένα, μόνος στον παράδεισο. Θα γυρίσει αλλού τις χαρακές της παλάμης η μοίρα, σαν κλειδούχος. Μια στιγμή θα σε κατατεθεί ο καιρός. Πώς αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι? Θα παραστήσει ο ουρανός τα σωδικά μας και θα χτυπήσει τον κόσμο η αθωότητα με το δρυμί το μαύρο του θανάτου. Πενθώ τον ήλιο. Και πενθώ τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς και τραγουδώ τα άλλα που πέρασαν, εάν είναι αλήθεια. Μιλημένα τα σώματα και οι βάρκες που έκρουζαν γλυκά, οι κιθάρες που αναβόσβησαν κάτω από τα νερά, τα πίστεψέ με και τα μη, μια στον αέρα, μια στη μουσική. Τα δυο μικρά ζώα τα χέρια μας, που γύρευαν να ανέβουνε κρυφά το ένα στο άλλο. Η γλάστρα με το δροσαχή στις ανοιχτές αυλόπορτες και τα κομμάτια οι θάλασσες που ερχόντουσαν μαζί πάνω από τις ξερολιθιές, πίσω από τους φράχτες. Την ανεμόνα που κάθισε στο χέρι σου και έτρεμες τρεις φορές το μοβ, τρεις μέρες πάνω από τους καταράκτες. Εάν αυτά είναι αλήθεια, τραγουδώ το ξύλινο δοκάρι και το τετράγωνο φαντό στον τοίχο με τη γοργόνα με τα ξέπλεκα μαλλιά. Τη γάτα που μας κοίταξε μέσα στα σκοτεινά. Παιδί με το λιβάνι και με τον κόκκινο σταυρό. Την ώρα που βραδιάζει στον βράχον το απλησίαστο. Πενθώ το ρούχο που άγγιξα και μου ήρθε ο κόσμος. Έτσι μιλώ για σένα και για μένα. Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω. Σαν πανσέλινος από παντού. Για το μικρό το πόδι σου μέσα στα χανή σεντόνια να μαδάω για σεμιά και έχω τη δύναμη αποκοιμισμένη να φυσώ, να σε πηγαίνω μέσα από φεγγαρά περάσματα και κρυφές τις θάλασσες στοές. Υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουν. Ακουστά σε έχουν τα κύματα. Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς, πώς λες ψιθυριστά το τι και το ελ, τριγύρω στο λαιμό στον όρμο, πάντα εμείς το φως και η σκιά. Πάντα εσύ το αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο. Πάντα εσύ το λιμάνι και εγώ το φανάρι το δεξιά, το βρεγμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες, τα δετά τριαντάφυλλα και το νερό που κρυώνει. Πάντα
εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει. Το γερτό παντζούρι εσύ ο αέρας που το ανοίγει εγώ. Επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ πάντα. Εσύ το νόμισμα κι εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει. Τόσο η νύχτα, τόσο η βουή στον άνεμο, τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά. Τριγύρω η θάλασσα, η δεσποντική καμάρα του ουρανού με τ' άστρα. Τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή, που δεν έχω πια τίποτε άλλο με στους τέσσερις τοίχους το ταβάνι, το πάτωμα. Να φωνάζω από σένα και να με χτυπάει η φωνή μου, να μυρίζω από σένα και να δρεύουν οι άνθρωποι, επειδή το αδοκίμαστο και το απαλού φερμένο δεν το αντέχουν οι άνθρωποι. Κι είναι νωρίς, μ' ακούς. Είναι νωρίς ακόμα μες στον κόσμο αυτό, αγάπη μου, να μιλώ για σένα και για μένα. Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, μ' ακούς. Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα, μ' ακούς. Το χαμένο μου το αίμα και το μυτερό, μ' ακούς, μαχαίρι, σαν κρυάρι που τρέχει μες στους ουρανούς και τον άστρο τους κλόνους τσακίζει, μ' ακούς, είμαι εγώ. Μ' ακούς, σ' αγαπώ. Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ το λευκό νηφικό της οφιλίας. Μ' ακούς, πού μ' αφήνεις, πού πας και ποιος, μ' ακούς, σου κρατεί το χέρι πάνω από τους κατακλυσμούς. Οι πελώριες λιάνες και των ηφαιστείων οι λάβες, θα'ρθει μια μέρα, μ' ακούς, να μας θάψουν και οι χιλιάδες ύστερα χρόνοι. Λαμπερά θα μας κάνουν υπερώματα να γυαλίσει απάνω τους η απονιά των ανθρώπων και χιλιάδες κομμάτια να μας ρίξει στα νερά ένα-ένα. Μ' ακούς, τα πικρά μου βότσελα με τρόμα, ακούς, κι είναι ο χρόνος μια μεγάλη εκκλησία όπου κάποτε οι φιγούρες των Αγίων βγάζουν δάκρυα αληθινό. Μ' ακούς, οι καμπάνες ανοίγουν αψηλά, ένα πέρασμα βαθύ να περάσουν. Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρόσιμους ψαλμούς. Πουθενά δεν πάω. Μ' ακούς, ή κανένας ή και οι δύο μαζί. Μ' ακούς. Oh,
από τότε με γύρω το όνειρο στο ίδιο παιδί. Κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω για τη ζωή μου για να μισήσω μόνα με κυβερνά.
Τώρα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσω με το Θοδωρή το Βουτσικάκη. Έφτασε στην καλέσμα. Μα ξεκινάει με το «Όμορφη ζωή». Είναι αυτή η υπέροχη ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι που πήρε και το Όσκαρ μουσικής. Σωστά. Το άξιζε πραγματικά. Είναι μια καταπληκτική ταινία. Όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Και η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου. Στην ελληνική απόδοση, έτσι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Θοδωρή, βγες, τραγούδα τη ζωή, πες, θα έρθει ξανά. Ο Θοδωρής, χαίρομαι που είναι εδώ, όχι γιατί είναι όνομα γνωστό ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης. Όλοι έχουμε ένα όνομα. Όλοι έχουμε ένα όνομα. Ο συγκεκριμένος έχει κριτικό όνομα, παρόλο που τελικά μάθαμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη και πολύ λυπηθήκαμε. Πριν αποκαλύψετε όλα τα ενδότερα, γιατί στα παρασκήνια λέμε πολλά, καταρχάς καλησπέρα σε όλους. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι σήμερα εδώ. Θέλω να αφιερώσω την παρουσία μου εδώ σήμερα και αυτή τη βραδιά στους εθελοντές, που είναι οι άνθρωποι που εκπορεύεται από μέσα τους αυτή η ανάγκη της προσφοράς και μας κάνουν όλοι καλύτερους. Σας ευχαριστώ για την καρδιά μου. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Δεν με αφήνει τώρα ο Θοδωρής, αλλά εγώ θα το πω. Επειδή κόβω δρόμο, Ρόζα. Ναι, κόβεις δρόμο, αλλά εγώ ανοίγω δρόμο και λέω ότι χαίρομαι που έχουμε δίπλα μας και σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα, αλλά και στην Ελλάδα μας, ένα τόσο κατασταλαγμένο υπείας ισχύος παιδί. Ένα ευγενέστατο άτομο. Αυτός είναι ο Θοδωρής. Πάει στου χρόνου
όχι, λευκό γυμνό, το λουλουδάκι αυτή. Πάει και δεν γυρίζει πια. Πάει και απάντηση καμιά. Στην καρδιά είναι όμορφη ζωή. Τραγούδα το κι εσύ. Είναι όμορφη ζωή. Αυτή που κάναμε μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Ιταλό συνθέτη Νικόλα Πιοβάνι για τους πιο παλιούς λάτρεις του κινηματογράφου. Ακούγεται για πρώτη φορά αυτό το μουσικό θέμα στην ταινία Nowhere το 1980 ή 81, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχε γίνει ποτέ τραγούδι αυτή η μελωδία. Πρώτη φορά στα ελληνικά με τίτλο «Η Αφορμή».
Bye.
τραβάει από μας τα λιμάνι. Απ' τη μόρτισσα γλυκά φυλάκια, κάθε βράδυ γλέντι και χαδάκια, κι έτσι την περνάς μαζί τη σφήνα και ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα. Κι έτσι την περνάς μαζί τη σφήνα και ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα. Τραβά με μαγκά και αλάνι, τραβά για το μάσα λιμάνι. Τραβά αγίτη κι ανιάρι, τραβά για το μάσα λιμάνι. Κι έτσι πια βρε μάγκα για να ξέβρεις, με χάσες για πάντα δε θα με βρεις. Κάθε βράδυ μες στο καλαμάκι θα γλεντάω με ένα χασαπάκι. Κάθε βράδυ μες στο καλαμάκι θα γλεντάω με ένα χασαπάκι. Τραβά, 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 τρα
λόγια σου ρωτώκριτε, φαρμάκι νεβαστούσα, ουδόν πιζάβαν ήμενα, τα αυτιά μου τη ζωτούσα. Με τη ζωή σου είχα ζωή και με το φως σου εθόρου, τα πάθη μου θυμώ. Το επόμενο ορχιστρικό κομμάτι που θα ακούσετε είναι μια δική μας διασκευή. Thank you.
κι ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Στους δρόμους δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε Go.
τα ξένα μάτια μου κι ας μ' αρνηθείς. Παρασκληρή για σένα μάτια μου να είναι γη. Oh,
στον παράδεισό μας μοναχός, στους δρόμους, στις βιτρίνες τόσο φως. Κάποτε οι κούκλες μοιάζαν σαν χώρος και γελούσες, μ' αγαπούσες. Πόσες φορές κι αν μ' αρνηθείς θα είμαι εκεί, όσες φορές θα σκοτωθείς σου έχω ζωή. Της καρδιάς τη φυλακή πάντα νυχτά, έλα σπίτα, έλα στη χαρά. Για πάντα τελικά στον κόσμο αυτό που φεύγει και ξεχνά, είναι που εμείς του δρόμου τα μισά, κι αν χαθούμε θα βρεθούμε. Σήμερα που σε γνώρισα, γνωριστήκαμε για να μου ανοίξεις δουλειές. Για να ανοίξω δουλειές. Γιατί εμείς κάπου εδώ έχουμε τελειώσει. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Εγώ ήθελα να πω δύο λόγια μόνο για αυτούς τους ανθρώπους εδώ που είναι, έχω την τιμή να είναι φίλοι μου εδώ και κάποια χρόνια, όταν γνωριστήκαμε και κάναμε τον Ερωτόκριτο περιοδία στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και είναι μεγάλη μου χαρά και η τιμή που βρισκόμαστε ξανά και ξανά με την παρέα των Βάμος και θέλω το πιο θερμό σας χειροκρότημα, γιατί είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα.
δικηγόρος. Ο Θεοδωρής είναι δικηγόρος και νομίζει τώρα ότι θα του κόψουμε δρόμο. Λοιπόν, τι πιο τραγικό για τους δικηγόρους είναι τιμή για τον άνθρωπο. Είσαι τιμή για τα Χανιά μας. Είσαι τιμή που υπάρχει στο ελληνικό τραγούδι. Μην λέμε. Συνδυάζονται αυτά. Απόλυτα. Απόλυτα. Είναι ένα είδος ανθρώπου ο Θοδωρής που λείπει στις μέρες μας. Ειλικρινά. Λείπει στις μέρες μας. Να πούμε το όμορφη ζωή. Να αποζημιώσω με τους ανθρώπους όλους αυτούς που ήρθαν σήμερα και άφησαν πίσω τους κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες δραστηριότητες, αλλά... Ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ, θα τα πούμε αυτά μετά. Πολύ. Ας μην χαλάσουμε έτσι την ομορφιά και την αισθαντικότητα και να ακούσουμε... Αντίθετο, να ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα, τώρα που είμαστε όλοι εδώ, πριν αρχίσουν και αποχωρούν βία. Δεν θα φύγει πρώτη, κανείς. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε βραδιά. Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν φαίνεται, που είναι η αιτία και οι στυλοβάτες για να υλοποιηθεί μια βραδιά. Οπότε, στους δύο ηθήνοντες παρακαλώ, στον κύριο Φραγκεδάκη, τον Νίκο, τον φίλο μου, τη Ρόζα, να ευχαριστήσουμε ονομαστικά όλους τους ανθρώπους έναν έναν που ήταν, πώς να το πω, και αυτοί βάλανε τη δουλειά τους, τον κόπο τους, την αγάπη τους για να είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Για την Αλεξία Κατσανεδάκη του πρώτου μου καθόλου. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ τον Νίκο τον Φραγκιαδάκη που με άντεξε, γιατί είναι γεγονός ότι τον πίεσα πολύ. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ και τον περιφερειάρχη μας, τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Νίκο Καλογερή, γιατί θέλω να το ομολογήσω αυτό, δεν υπάρχει ποτέ στιγμή που να του ζητήσω με κάτι και θα το προσωποποιήσω να πω, να ζητήσω εγώ και να μην πει ο Νίκος ναι. Και στο mail του το προσωπικό, όχι στο mail του πραγματικού. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Όμως, μετά που θα μιλήσεις Νίκο, δεν θα ξεχάσετε γιατί το κοινό ζήτησε. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να συμπληρώσουμε ότι εκτός από την Αλεξία Κατσανεβάκη ήταν ο πρόδρομος Καραμελόπουλου. Στις ενορχιστρώσεις και στη διεύθυνση ορχήστρας ο Θανάσης Παπαθανασίου. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο καλός φίλος και συνεργάτης. Και φυσικά η ορχήστρα Βάμος. Στον ήχο ήταν ο Διονύσης Μανουσάκης και ο Μανώλης Παπαδάκης και στα φώτα ο Γιώργος. Παρουσίασαν η Ρόζα Κονταδάκη και ο Νίκος Μοτάκης. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια, τον Ορίζοντα και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω πριν ευχαριστήσω όλους να πω να κάνω μία διόρθωση. Η κυρία Ρόζα είπε ότι έχουμε στον Ορίζοντα 250 εθελοντές. Από απόψε έχουμε την κυρία Ρόζα 251, τον Νίκο 252, τον Θοδωρή 254, την ορχήστρα άλλα 30. Ποιος είναι καλός να προσθέτει, να σας πω. Όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τους 15.000 χανιώτες που έχουν γίνει εθελοντές ζώτες μυολού των οστών από δράσεις του Ορίζοντα. Το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ νέα. Όμως, δεν πρέπει να βάλουμε και σε αυτούς τους εθελοντές τα παιδιά που και φέτος, όπως και πέρυσι και άλλες χρονιές θα πούν τα κάλατρα είτε σε ομάδες είτε μεμονωμένα και θα φέρουν τα χρήματα στον Ορίζοντα και αυτοί είναι εθελοντές. Εθελοντές είναι και τα παιδιά που θα σπάσουν τον κουμπαρά τους και θα μας φέρουν τα χρήματα της οικονομίας τους για το σκοπό του Ορίζοντα. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Μας ενδιαφέρει και το έργο
των άλλων εθελοντικών συλλόγων, διότι οι άλλοι εθελοντικοί σύλλογοι στα Χανιά και αυτοί είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και κάνουν πάρα πολύ σπουδαίο έργο και εμείς προσπαθούμε να, με δράσεις που κάνουμε, να δείχνουμε το σπουδαίο έργο που κάνουμε, που κάνουν, και θέλω σας παρακαλώ να στηρίζετε και αυτούς όπως στηρίζετε τον Ορίζοντα. Όμως, δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές. Είσαστε και εσείς εθελοντές που είσαστε απόψε εδώ. Είσαστε εθελοντές σε κάθε δράση του Ορίζοντα. Στο παζάρι που θα έρθετε, που έχουμε το χριστουγεννιάτικο μας παζάρι. Όμως, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Θέλω να σας πω για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ο Ορίζοντας. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και πάμε στα σχολεία και διδάσκουμε τα παιδιά στον εθελοντισμό. Θέλουμε να έχουμε εθελοντές οι οποίοι να γνωρίζουν τι πάει να πει εθελοντισμός και θέλω να ξέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό τον πρώτο μήνα κλείνει για όλο το χρόνο. Είναι κλεισμένο όλο το πρόγραμμα και πάμε πάρα πολύ καλά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, τους Χανιώτες, αλλά πάνω απ' όλα θέλω, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσω που έκανες να έρθεις εδώ στα Χανιά. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας... Είμαστε περήφανοι που ήρθες εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον μαέστρο, θέλω να ευχαριστήσω την ορχήστρα, που ξέρω ότι πόσο κόπο θέλει να βγει ένα τέλειο αποτέλεσμα και σήμερα είσαστε όλοι σας τέλειοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω. Άκουσα πολλά ονόματα, άκουσα Αλεξία, Αλεξούλα, άκουσα την κυρία Αλεξία Κατσαλεβάκη, πάρα πολύ και σας. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές, να έχετε και υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε συγκινημένοι όλοι στον Ορίζοντα. Και έχουμε κάτι τώρα και για εσάς. Μετά. Είναι κάποιος. Θα τα δώσουμε backstage. Ωραία, ελάτε τώρα για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί την όμορφη ζωή και να φύγουμε με αυτή την ανάμνηση.
Στολιστήκαμε. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι πριν τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Να σε ευχαριστούν εδώ οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Μην μας ευχαριστείτε καθόλου. Για μένα αυτό εδώ που πήραμε, το μικρό αθώο λουλουδάκι, είναι η μεγαλύτερη αμοιβή που έχω πάρει ποτέ σε συναυλία. Thank you.
κάτι κόκκινο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Η σχέση των συντελεστών με το κοινό, να ξέρετε ότι είναι πάντοτε αμφίδρομη. Δίνετε και σας δίνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε.